Σύλλογος Αποφύτων Μαρία Κάλλιας του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας παρουσίασε σήμερα τις πρώτες δράσεις και συνεργασίες για το έτος 2017, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλιας έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρώτη ιδέα ήταν της Μεσσενιακής Αφικτιονίας, όταν είχε έρθει εδώ η καθηγήτρια της Υποκριτικής από το Σικάγο, η κυρία Μαρία Μπουτάς Μπακάλι, και είχε παίξει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση της Αθήνας ένα μονόπρακτο, «Λα Μαρία». Η ζωή και η έρωτες της Μαρίας Κάλλας. Την είχε υποτηθεί και είχαμε πάει σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να τη γνωρίσουμε. Γιατί μας δημιουργήθηκε η περιέργεια ποια είναι αυτή η κυρία και από πού κατάγεται. Τη γνωρίσαμε, καταγόταν από το κυνηγού Πηλίας, ήρθε στη Μεσσηνία. Τότε ήταν πρόεδρος της Αφικτιονίας ο Παναγιώτης Αλευράς, ο αντιπεριφερειάρχης της Μεσσηνίας. Τη φιλοξενήσαμε, την ξαναγήσαμε και ήταν η πρώτη ιδέα που ξεκινήσαμε από το 2013 να φτιάξουμε ένα ντοκιματέρ για τη Μαρία Κάλλας. Στη συνέχεια, ο Θανάσης ο Ψαρούλης μας σύστησε τον σκηνοθέτη τον Μπάμπη Τσόκα. Ένα φίλο του και πολύ καλό σκηνοθέτη, ο οποίος μένει στη Σουηδία. Το ανέθεσε η Μεσσηνιακή Αφικτιονία να εκτελέσει αυτή την παραγωγή με μια πολύ μικρή φιλική τιμή, η οποία δεν έχει καλύψει ούτε τα έξοδά του, αλλά ο κύριος Τσόκας μερακλώθηκε θα πω τόσο πολύ που την έκανε ένα δραματοποιημένο ντοκιματέρ διάρκειας 95 λεπτών. Ταυτόχρονα έγινε η ανακοίνωση των επίσημων προβολών του ντοκιμαντέρ «Δική μας Μαρία Κάλλας» τόσο σε Αμερική, Καναδά και Αθήνα. Κεντρικά πρόσωπα η Μαρία, ο Αρίστος, η Τζάκη, η Τίνα και ο Τζιωβάνι Μπατίστα από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα που αναφέρεται στην προσωπική ζωή της μεγαλύτερης υψηφώνου του 20ου αιώνα. Όσοι έχουν δει την ταινία αυτή, κριτικοί και γνωστοί θεωρούν ότι είναι ένα πολύ καλό έργο. Δείχνει το ψυχογράφημα της Μαρίας Κάλλας, δίνει την πραγματική εικόνα από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι το θάνατό της. Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία της Μαρίας Κάλλας. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει σχέση με σε ποιον ανήκει η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας άνοιγε μέχρι πριν από λίγο σε 200 εθελοντές που έχουν παίξει μέσα στην ταινία. Μεταξύ αυτών, από τους πρώτους ήταν ο Σύλλογος Αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, η οποία πρότεινε τη Μυρτό Καμβυσίδη να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, και τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος τη συνόδευε τη Μυρτό ντύνοντάς τη. Στη συνέχεια βρίσκαμε και άλλους ανθρώπους, αλλά το σύστημα λειτουργήσε από μόνο του. Ο ένας έβρισκε τον άλλον. Ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Μπάμπη τον Τζόκα και με τον Θανάση τον Ψαρούλη και με τη Μυρτό να κάνουμε τα πρώτα γυρίσματα, μάλλον τα δεύτερα γυρίσματα στον εγχώριο Μεσσηνίας, στη συνέχεια βρίσκαμε καινούργια άτομα. Και αυτό πού οφειλόταν? Στον Μπάμπη τον Τζόκα, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να προσελκύει μαζί του ηθοποιούς, συγγραφείς, δικηγόρους, ποιητές, επαγγελματίες. Και όλοι αυτοί βοήθησαν. 200 τον αριθμό.